Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Εδώ και πολλά χρόνια η απόδοση του ελαιώνα μετριέται από τους παραγωγούς με την αναλογία κιλά καρπού με κιλά λάδι στο ελαιοργείο. Αντιπροσωπεύει όμως την πραγματική αλήθεια αυτή η αναλογία ή μας δείχνει μια πλασματική απόδοση για το αποτέλεσμα της καλλιέργειάς μας? Η αλήθεια λοιπόν είναι πως η απόδοση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς το βάρος του καρπού δεν εξαρτάται μόνο από το λάδι, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την υγρασία. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα σε ξηρικούς ελαιώνες που ξεκίνησε πρώιμα η συγκομιδή, χωρίς να έχουν προηγηθεί βροχές και η απόδοση πηγαίνει από 5:1, και μετά από μερικές μέρες βροχής στο ίδιο κτήμα η απόδοση ήταν 7:1 και 8:1. Η αλλαγή αυτή προήλθε από την αύξηση της υγρασίας των καρπών και σε καμία περίπτωση δεν χάθηκε το ελαιόλαδο, αλλά ούτε και μας κλέβει το ελαιοτριβείο. Επίσης, σε παρόμοιες καταστάσεις σε πρώιμη συγκομιδή και ξηρασία βλέπουμε καλύτερες αναλογίες στους ξερικούς ελαιώνες σε σχέση με τους ποτιστικούς, και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όποιος ποτίζει βγάζει λιγότερο λάδι. Έχει να κάνει καθαρά με το βάρος του καρπού και την υγρασία που περιέχει μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και σε όψιμη συγκομιδή, καθώς μετά την ορίμανση του καρπού, που συμβαίνει στα τέλη Νοεμβρίου, αρχίζουν να σχηματίζονται ρογμές στο στρώμα των κυρών του φλοιού, από τις οποίες υπάρχει απώλεια υγρασίας, άρα ο καρπός γίνεται ελαφρύτερος και ζυγίζει λιγότερο όσο περνάει ο καιρός, άρα η αναλογία πάλι είναι πλασματική γιατί μικραίνει το βάρος του καρπού. Η σωστή λοιπόν αναλογία απόδοσης είναι η ποσότητα ελαιολάδου αναξηρό βάρος καρπού, δηλαδή το βάρος του καρπού χωρίς την υγρασία, και γίνεται μόνο με εργαστηριακή ανάλυση και χρήση φασματοφωτόμετρου ή κάποιων άλλων εξειδικευμένων μηχανημάτων. Σημαντικό όμως είναι να γνωρίζουμε όλοι οι παραγωγοί ότι η υγρασία των καρπών επηρεάζει σημαντικά την αναλογία, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε εμπειρικά την πραγματική μας απόδοση. Συνοψίζοντας, ο τρόπος αυτός που μετράμε την απόδοσή μας δείχνει ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα, αλλά όχι το ακριβές. Οπότε ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ως ένα βαθμό και να ξέρει από ποιους παράγοντες μπορεί να επηρεαστεί η μέτρηση αυτή. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!